την ξέρω. Διότι τα προβλήματα πλέον που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, το ξέρουν όλοι οι συνομιλητές που είναι εδώ, είναι τόσο πολλά, τόσο μεγάλα, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, που δεν υπάρχει δυνατότητα να χαθεί ούτε μία ημέρα. Εγώ εύχομαι σε όλους τους συνυποψηφίους μου, οι οποίοι για πρώτη φορά θέλουν να ασχοληθούν, είτε με κομματικά είτε χωρίς κομματικά χρήσματα, να έχουν την ικανότητα μέσω ταχύρυθμης εκπαίδευσης να έχουν μάθει τι σημαίνει αυτοδιοίκηση καταρχήν και ύστερα τα προβλήματα του Δήμου που θέλουν να ασχοληθούν μέχρι το Μάιο. Θα παραδώσετε την έδρα σας ή θα παραμείνετε βουλευτής και θα διεκδικήσετε το Δήμο? Ακούστε να δείτε, εγώ το έχω κάνει δύο φορές στο παρελθόν να παραιτηθώ χωρίς να έχω υποχρέωση. Η μία ήταν επί εποχής Αντώνη Σαμαρά στο Ευρωψηφοδέλτιο, όπου παρότι και τότε είχα την υπόσχεση ότι θα ήμουν επικεφαλής, παραιτήθην χωρίς να έχω ανάγκη. Βεβαίως ήμουν δεύτερος στη λίστα. Πρώτη ήταν μια εξαιρετική συναδελφός σας, η κυρία Κατερίνα Δασκαλάκη. Το έμαθα από τις εφημερίδες και τότε. Και το είχα κάνει και την πρώτη φορά που κατέβηκα στο Δήμο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή δεν θα το κάνω, κύριε Παπαδάκη. Πολλοί θα ήθελα να με βγάλουν μέσα από τα πόδια τους, αλλά δεν θα το κάνω. Θα περιμένω την ετοιμιγορία των συμπολιτών. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις τρέχουν, μετράνε. Μετά και τη δική σας υποψηφιότητα και του κυρίου Σπυριωτόπουλου, τα πράγματα αλλάζουν. Έχουμε τον κύριο Καμίνη, ο οποίος θα είναι και αυτός κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα, το έχει πει ότι θα είναι υποψήφιος, ο οποίος θα υποστηριχθεί. Έτσι το δήλωσε επίσημα. Έχουμε τον κύριο Καπερνάρο. Έχουμε τον κύριο Καπερνάρο, ο οποίος σχεδόν επίσημα έχει ανακοινώσει ότι θα είναι και εκείνος υποψήφιος. Είναι υποψηφιότητα Κασιδιάρη, μην την ξεχνάμε. Και από την άλλη πλευρά είναι από την απέναντι όχθη η υποψηφιότητα του κυρίου Σακελαρίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και του Κομμουνιστικού Κόμματος του κ. Σοφιανού. Ξέχασα. Αξιόλογη η υποψηφιότητα για το χώρο. Εάν τα πράγματα σκληρύνουν και πιεστείτε πάλι από τον χώρο από τον οποίο δεν φεύγετε, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παραμένετε. Και σας φωνάξουν και σας πούνε σε μια νέα συνάντηση, γιατί δεν αρνηθήκατε ότι κάνατε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο του κομματός σας πριν από μερικές μέρες. Το δημοσιοποίησα μετά από συμφωνία μαζί του. Αν σας φωνάξει λοιπόν και σας πει, ναι κοίτα, κάνεις κακό στην παράταξη, να και μετρήσεις, πρέπει να αποσύρεις την υποψηφιότητά σου. Διαφορετικά δεν έχεις θέση στη Νέα Δημοκρατία. Τι ναι. Θα κάνετε? Μόνο που έχω κι εγώ γνώση μετρήσεων, όπως έχετε κι εσείς. Αν σας βάλει το δίλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή, κύριε. Αν σας το έβαζα, υπόθεση εργασίας, εγώ θα επιμείνω. Και που ξέρετε αν δεν το είχαν βάλει. Και εγώ παρά τα αυτά ανοίγειλα την υποψηφιότητα. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε τώρα είναι βόμβα. Αυτό που λέτε είναι είδηση. Μου λέτε δηλαδή ότι κάποιοι σας είπανε αν επιμείνεις την υποψηφιότητά σου. Όχι σχετικά με τις μετρήσεις εννοώ. Ότι αν δεν πάνε καλά οι μετρήσεις. Όχι, ότι δεν πάνε καλά και γι' αυτό επιλέξαμε τον συναδελφό σου. Μάλιστα. Α, σας δείξανε μετρήσεις? Όχι, τέτοιες. Δεν μου δείξανε, μου είπαν. Άρα λοιπόν εσείς επιμένετε με όποιο κόστος, ακόμα και τις ρήξεις με το κόμμα σας, δεν πρόκειται να πάρετε πίσω την υποψηφιότητά σας σε καμία περίπτωση, λέτε. Έτσι. Λέτε ότι απευθύνεστε στο δυσαρεστημένο νεοδημοκράτη, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους. Καταρχήν σε όλους τους συμπολίτες μου. Και παραταξιακά σας είπα ότι πιστεύω ότι στόχος για την παράταξή μου πρέπει να είναι πώς θα μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η όποια ροή υπάρχει δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων προς τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό δεν είναι υπηρεσία στην παράταξή μου μόνο αν το δείτε. Είναι στην ουσία και για τον θεσμό της αυτοδιοίκησης. Πολιτική ροή του τόπου, γενικότερα. Είπατε ότι η παράτα το ψηφοδέλτιό σας θα είναι ένα δηλαδή μακάρι, παραδείγματος χάρη, λέω μακάρι, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, επειδή έχει έρθει τώρα κάθεται δίπλα μου ο συναδελφός μου ο κ. Μιλιός, να μπορούσε η δυσαρέσκεια αυτή να διοχετευθεί κάπου αλλού. Δυστυχώς όλοι ξέρουμε ότι το μεγάλο κομμάτι πάει προς σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μπορούσε να πήγαινε σε κάποιο άλλο πολιτική παράταξη. Είναι δεν πάει. Μαζί μας. Μία λέξη πάντως αν μπορώ να πω. Να πείτε, που σας δείξουμε κιόλας. Το Γιώργο Εγκλαμάνη τυχαίνει να το ξέρω πλέον 25 χρόνια.